Γιατί λάθος μίλησε ο κύριος Μιλόπουλος τώρα. Ναι, θα σας πω. Όταν ξέρετε, εγώ σπούδασα στην Αμερική. Και δεν θα έβλεπα ποτέ κάποιον που ήταν σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, το οποίο σέβεται τον εαυτό του, να πρώτα απ' όλα υποστηρίζει έναν άλλο που ήταν για συντεχνιακούς λόγους. Ο οποίο ήταν στο πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι το κύρος και η λειτουργία του Πανεπιστημίου. Και το πώς σπουδάσουν τα παιδιά. Αυτές κατηγορούν το διαλύεται. Έστειλε. Όχι. Πρώτα απ' όλα ο Πίτερ είναι αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Δεν είσαι όλο αυτοδιοίκητο όπως βλέπετε. Μια στιγμή. Μην πάμε παιδιά σε μεγάλες κουβέντες. Ο Πίτερ οφείλει να προσπίσει το Πανεπιστήμιο και όχι να έχει άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες να πηγαίνει να είναι θεατρίνος που πήγε. Και να λέει ο Πίτερ να ρίχνει το μπαλάκι ότι είναι άθλια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επειδή προβάλλουν αυτό το πράγμα. Λυπάμαι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ας γράψουν ό,τι θέλουν. Ιδιωτικά είναι ο καθένας αυτό που θέλει. Με επιτρέπετε, κύριε Ψυχάρη, μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Παρακαλώ. Επειδή ουδείς από εσάς ούτε εμείς είμαστε μέλη της Συγκλήτου, ας κόψει στο επίπεδο του αυτοδιοίκητου, ας κόψει το λαιμό της Συγκλήτου να δει τι θα κάνει. Επειδή εσάς είστε πολιτικό πρόσωπο, να μου πείτε ποιος πρέπει να κόψει το λαιμό του από την πολιτεία για το ότι το πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί. Ενδεχομένως η διοίκηση. Έχει ευθύνη το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό πάω να σου πω. Ενδεχομένως να ήταν μια πιο μετριοβαθή στάση του. Να ήθελε πιο δραστικά μέτρα. Πάντως, αυτό που δει. Το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό η ουσία που. Ποιο κλειδί. Ποιο κλειδί. Τι να κάνει. Γι' αυτό μου λένε ότι συμφωνήσατε, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Ήταν μετριοπαθή, λέει μέχρι τώρα ο Υπουργό. Είπα πω είναι μετριοπαθή. Εγώ ήταν την καλή πρόθεση που έχω. Και εγώ καλή πρόθεση έχω. Ακούστε με. Τι να κάνει. Αυτό που το κράτο. Ναι, μισό. Δεν είσαι ούτε εσύ που παιδί. Όχι, διαρωτώ με, διαρωτώ τι να κάνει. Π.χ. Να βρει τρόπο να ανοίξει τα πανεπιστήμια, κύριε Παλάθα. Να βρει τρόπο. Υπουργό είναι και αυτό και οι άλλοι. Δημήτρη, να ολοκληρώσει. Τι εννοώ. Ότι αυτό που να κοιτάμε είναι ουσία. Και η ουσία είναι ότι σωστή παιδεία στους φοιτητές δεν παρέχουμε. Διότι τα πανεπιστήμια, το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι φοιτητές μας θα πάρουν την καλή δυνατή παιδεία ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε, ξέρετε τι είναι. Το αντίθετο. Ότι όποιος γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα θα στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν έξω. Σωστό, πολύ σωστό. Και να σας πω κάτι. Καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει, ακριβώς. Να είμαστε λογικοί. Μπαλά, εγώ θα συμβούλευα να κάποιον ο οποίο έχει την οικονομική δυνατότητα. Πώς είναι παιδί του έξω. Για τους άλλους έχετε κόψει τα λεφτά. Δυστυχώς, δυστυχώς, αυτό που να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, γιατί με ρωτάτε τι πρέπει να κάνει, να διασφαλίσει ώστε τα πανεπιστήμια να λειτουργούν και να σπάσει η οποιαδήποτε συντεχνία υπάρχει. Ακόμα και με πολιτική επιστράτευση, κύριε Ψυχάρη. Εάν χρειαστεί, σας επαναλαμβάνω, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ η συντεχνία, με ενοχλεί πάρα πολύ. Εάν πάτε σε ελληνικά πανεπιστήμια και μιλήσετε με φοιτητές, θα δείτε όλοι, θα πείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διοικητικοί, δεν χρειάζεται να υπάρχουν τόσο διοικητικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, ελάτε παρακαλώ. Δεν είναι φοιτητές. Κύριε Μπαλάφα, δεύτερο κατά.